Ο Γενικός Στρατιωτικός Εισαγγελέας της Ιταλίας Μάρκο Ντε Πάολι σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο ράδιο 984 και τον Γιώργο Σαχίνη αναφέρθηκε στην επί τρεις δεκαετίες προσπάθειά του να αναδείξει νομικά τα δεκάδες εγκλήματα πολέμου σε Ιταλία αλλά και χώρες όπως την Ελλάδα που προκάλεσαν οι Ναζί εγκληματίες πολέμου και τα φασιστικά καθεστώτα σε Ιταλία και Γερμανία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα από τις εκατοντάδες διώξεις που άσκησε και τις καταδίκες που πέτυχε σε βάρος Ναζί εγκληματιών πολέμου. Έχω κάνει πάνω από 500 έρευνες, έχω φτάσει σε 17 δίκες, έχω ως εισαγγελέας φέρνει στα δικαστήρια 80 άτομα και κατάφερα να έχω 56 ισόβια από αυτά τα 80 άτομα. Και έτσι καταλαβαίνετε ότι γνώριζα, έχω γνωρίσει πάρα πολλούς εγκληματίες πολέμου των Ναζί. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είναι διαφορετικούς. Διαφορετικούς από εμάς, που στην ανομαλία καταφέρνουν να δημιουργήσουν κάτι που είναι απολύτως λογικό. Ο ναζισμός είναι ο μυστικισμός του απίστευτου. Κάνει, επαναλαμβάνω, νορμάλ και καθημερινό κάτι που δεν είναι και κάνει σωστό. Μετατρέπει σε σωστό κάτι που είναι εντελώς λάθος. Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στις νομικές πτυχές των διεκδικήσεων και των επανορθώσεων από τη Γερμανία, το ποινικό και αστικό πλαίσιο αυτών των διεκδικήσεων, αλλά και τις περίεργες συμπτώσεις σε Ελλάδα και Ιταλία με την για δεκαετίες υποβάθμιση αυτού του πλαισίου. Πρόσφατα το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ιταλίας τεχνικά πήρε μια απόφαση που έρχεται κόντρα στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και συνεχίζει παλιότερες αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας. Σημαίνει κάτι αυτό για τις αποζημιώσεις, αν θέλετε, και χωριών όπως του Διστόμου ή θα πάρει πολλά χρόνια? Αυτό δεν μπορώ να το πω. Πιθανόν, πολύ πιθανόν, η Γερμανία θα κάνει πάλι έφεση στο δικαστήριο της Χάγης. Και εδώ φαίνεται πως υπάρχει δραματική ανάγκη για μια πολιτική λύση που προφανώς ο δικαστής δεν μπορεί να δώσει. Εμείς στις έρευνές μας και στις δίκες μας ζητήσαμε αποζημιώσεις στη Γερμανία, αλλά οι αξιολογήσεις μας δεν είναι πολιτικές, είναι νομικές. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις αυτές θα συμβάλλουν στην πολιτική και γι' αυτό το λόγο είναι καλό να δουλέψουμε όλοι γι' αυτό. Αν σας φέρνω σε δύσκολη θέση. Αίσθηση προκάλεσε η φόρτιση και συγκίνηση του Γενικού Στρατιωτικού Εισαγγελέα της Ιταλίας όταν αναφέρθηκε στις συναντήσεις του με Ναζί εγκληματίες στα πλαίσια των ανακρίσεων αλλά και όταν αναφέρθηκε σε άγνωστες πτυχές της τραγικής μοίρας δεκάδων Ιταλών στρατιωτών στην Ελλάδα μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας από την οργή των Ναζί για αυτή τη συνδικολόγηση που οδήγησε σε μαζικές σφαγές Ιταλών. Αλλά μπορώ να αναφερθώ σε δύο σφαγές, τα 200 παιδιά στο Μαρτζαμπότο και τα 110 παιδιά στη Σαντάνα που σφαχτήκανε από τους Ναζί. Σε ό,τι αφορά την Κεφαλονιά, υπάρχουν δύο πράγματα που με έχουν σοκάρει. Και το πρώτο είναι η ψυχραιμία και η ψυχρότητα των ανθρώπων που κάνανε αυτά τα εγκλήματα, που πράξανε σαν να ήταν κάτι απλό, καθημερινό, παρόλο που αυτοί οι φαντάροι δεν ήταν SS και θεωρητικά δεν ήταν καν Ναζί. Και το δεύτερο στοιχείο που μπορώ να πω ότι με σόκαρε είναι το εξής, είναι το δράμα που ζούσαν οι Ιταλοί στρατιώτες. Η δραματική απόφαση να επιλέξουν τι να κάνουν. Να πολεμήσουν σήμαινε θάνατο. Και για να μην πεθάνουν έπρεπε να προδώσουν τη σημαία. Και αυτό κατάλαβα, δηλαδή η δυσκολία της απάνθρωπης επιλογής να ζήσω είναι να προδώσω και να είμαι πιστός είναι να πεθάνω.